Ο πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με τι τουρκικέ ενόπλες δυνάμει να βρίσκονται στο τελικό στάδιο προετοιμασία τους για εκτόξευση μείζωνα κλίμακα επιθετική ενέργεια για ανακατάληψη εδαφών της χώρα τους από του Ρώσου εισβολής. Ωστόσο, χθε, 1η Μαου 2023, ρωσικοί πύραυλοι κρούζ επέφεραν ένα οδυνηρό πλήγμα στην Ουκρανική στρατιωτική υποδομή, γεγονό που είχε ω αποτέλεσμα να υποβαθμίσει σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα τη Ουκρανία να ξεκινήσει την αντεπίθεσή τη τουλάχιστον άμεσα. Σύμφωνα με άρθρο έγκρι του Διεθνού Μέσου Μαζική Ενημέρωση, ρωσικοί πύραυλοι κρούζ έπληξαν μια εγκατάσταση στην Ουκρανική πόλη Παύλογκραντ, στην περιοχή Ντινοπετρόφσκ, προκαλώντας μια τεράστια έκρηξη η οποία κατά πάσα πιθανότητα ήταν η μεγαλύτερη όλων των εκρήξεων μέχρι στιγμή στην σύγκρουση. Το οποίο επισημαίνει στη συνέχεια... Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα δήλωσε κρυπτογραφημένα την 1η Μαου 2023 ότι οι ένοπλε δυνάμει τη Ρωσική Ομοσπονδία εξαπέλυσαν μια μεγάλη σεμβέλεια επίθεση σε με πυράβλους υψηλή ακρίβεια από αέρα και θάλασσα εναντίον εγκαταστάσεων του Ουκρανικού Στρατιωτικού Βιομηχανικού Συγκροτήματο. Ο στόχο τη επίθεση επετεύχθη. Όλοι οι καθορισμένοι στόχοι έχουν εξουδετερωθεί. Οι εταιρείε εκεί που παράγουν πυρομαχικά όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό για τις Ουκρανικές δυνάμει έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Ο σχολαστικό σχεδιασμό της Ρωσία είναι επίση προφανής επειδή η Ρωσία κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να παραπλανήσει και να εξαπατήσει την Ουκρανική αεράμινα. Ένας μεγάλος αριθμός ρωσικών βομβαρδιστικών, ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο ότι 9 Tu-95 και 2 Tu-160 πετούσαν στον αέρα. Περιέργως, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές, εκτόξευσαν μόλις 18 πυράβλους Κρουζ. Συνολικά, η αεράμινα της Ουκρανίας κατέριψε 15 από τους 18 εκτοξευόμενους πυράβλους Κρουζ Kh-101 και Kh-555. Είναι πιθανό ότι η Ρωσία απογείωσε μερικά από τα βομβαρδιστικά της απλά για να μπερδέψει την Ουκρανική αεράμινα. Είναι επίση πιθανό μερικοί από τους βομβαρδιστές να εκτόξευσαν δολώματα πυράβλους. Το πιθανότερο είναι ότι ήταν συνδυασμός και των δύο. Μερικά από τα ρωσικά βομβαρδιστικά φαίνεται να έχουν εκτοξεύσει πυράβλους KH-55 ως δόλεμα. Τα δολώματα που εκτόξευσε η ρωσική πολεμική αεροπορία όχι μόνο απέσπασαν την προσοχή τη Ουκρανική αεράμινα, αλλά ανάγκασαν και την Ουκρανία να δαπανίσει άσκοπα του σπάνιου σοβιετικού και ακριβού δυτικού αντιεροπορικού πυράβλου για να καταρρύψουν αυτά. Χρησιμοποιώντα ντρόουν μεσαίου ύψου όπω το Orion και πιθανώ τη U21-4R, ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφο εξοπλισμένο με οπτικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και συστήματα ραντάρ, εντοπίζει και πλήττει στόχους υψηλής αξίας με εξελιγμένους πυράβλους κρούζ. Ταυτόχρονα χρησιμοποιεί παραπληροφόρηση και παραπλάνηση για να εξαπατήσει την Ουκρανική αεράμινα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.